Αλλά γι' αυτό έχω καλέσει μια γυναίκα που μάλλον θα γίνει φίλη μας. Γιατί ξέρει από πετρέλαιο, ξέρει πως θα κάνουμε οικονομία το χειμώνα. Πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη καλεσμένη μας. Εσείς τώρα είπατε στο σπίτι έχετε φυσικό αέριο, ε? Δυστυχώς. Φαντάζομαι είστε σαν και εμένα που δεν γυρίζει το φυσικό αέριο, είναι λέβητας φυσικού αερίου μόνο. Δυστυχώς. Δεν θα τα ανάψετε δηλαδή. Δυστυχώς. Και τι θα κάνετε? Και τι, πώς θα? Έχουμε ένα τζάκι. Ό,τι μπορούμε γύρω από το τζάκι. Είδα καλά. Ό,τι μπορούμε γύρω από το τζάκι. Λίγο πιο κόσμια, σε παρακαλώ. Πάρτε μια αγκαλιά εκεί το Τζελίκα, θα στείλουμε και το Γιάννη μετά. Αγκαλιαστείτε όλοι μαζί, γιατί για πετρέλαιο φέτος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Τι λυσάρα που είναι, δεν έχασε ευκαιρία, αν είναι δυνατό. Πια. Τον γράπωσε. Θα δούμε. Αγάπη μόνο. Σαν οικολόγος λέω πάλι αγάπη κοντά κοντά και όλα θα τα βρούμε. Γιατί είναι πολλές οι τρύπες που πρέπει να κλείσουν. Μα συγγνώμη, τρελαθήκανε να το γυρίσουμε σε φυσικό αέριο. Λέω τώρα φάτε το. Ό,τι μπορούμε γύρω από το τζάκι. Καλώς ήρθατε, κυρία Ζάγκα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πανέμορφο το σπιτικό σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να το ζεστάνουμε, βοηθήστε μας. Σας βοηθήσαμε. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση? Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ σας παρακολουθώ πάντα. Είμαι θαυμάστρια. Μου αρέσει το χιούμορ σας. Θαυμάζω ότι είστε πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής. Δηλαδή μια δουλειά που όταν λες Βενζινοπόλης, μόνο άντρα έχει στο μυαλό σου. Δεν έχεις γυναίκα. Και μια που μιλάμε τα τελευταία χρόνια για ισότητα, να λοιπόν ένας κλάδος, δύσκολος, πλατηριούχοι, βενζινάδες, έχουν πρόεδρο Αττικής γυναίκα. Τι τους κάνατε, πώς τους ψήσατε, ναι, πώς και ψήφισανε εσάς? Καταρχάς ψήφισα πρώτα τον εαυτό μου. Εντάξει, λοιπόν, λογικό. Ψηφίζω τον εαυτό μου, που απέναντι παίρνει το μήνυμα. Ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί. Αξίζω. Είναι πολύ σημαντικό. Τι μήνυμα περνά στον απέναντι? Αν λοιπόν πατάς τα πόδια σου και αυτό που λες γίνεται πράξη, πού θα σταματήσει η υπόθεση? Πουθενά. Όταν βγαίνω, και μιλάω, με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα και μου λένε πρόεδρο, όταν βγαίνετε, σταματάνε τα πάντα. Ακούμε την πρόεδρό μας. Αυτό μου δίνει δύναμη. Γιατί λέω, κοίταξε, αυτό που λέω περνάει το μήνυμα. Ότι εγώ πασχίζω όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για τον καταναλωτή. Γιατί φυσικά όταν κάποιος έρχεται και παίρνει 20 ευρώ πετρέλαιο, βενζίνη, πρέπει να είναι 20 ευρώ. Δεν πρέπει να είναι 15. Είναι ανήθικο. Είναι απαράδεκτο. Αυτό λοιπόν έχω ηθική υποχρέωση, το καταγγέλνω, σου έχω φωνή. Και ευχαριστώ όλους εσάς που μου δίνετε τη δυνατότητα να βγαίνω προς τα έξω και να το επικοινωνώ με τον κόσμο. Και όταν τελειώσουν τα 20 ευρώ πετρέλαιο, θα κάτσουμε στο τζάκι να χουχουλιάσουμε και μετά. Δυο-δυο. Ναι, το είδα, γιατί το κλείσιμο του ματιού ήταν δυο-δυο. Εμείς για 4-4 έχουμε τη ματιά. Και 4-4. Δεν έχουμε περιορισμό. Καλή καρδιά. Τι να κάνουμε, αφού είναι δύσκολα τα πράγματα. Πού θα διασταθούμε? Και απ' την άλλη, λέει ο Πρωθυπουργός, υπογεννητικότητα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κόψουμε το πετρέλαιο, να έρθουμε πιο κοντά. Μπορεί. Να έχουν κάποιο κρυφό στόχο. Τα αγόρια είναι σοβαρά, ε. Το τι. Τίποτα. Τα αγόρια είναι σοβαρά, ναι. Ναι, σοβαρά. Εσείς είστε ψυχοθεραπεύτρια, αλήθεια. Αλήθεια. Τι έχετε σπουδάσει? Θα μπορούσα αλλιώς. Ψυχολόγος. Θα μπορούσα αλλιώς να τα βγάλω πέρα σε όλο αυτό το τρελοκομείο το παγκόσμιο. Γι' αυτό με βλέπετε και βγαίνω και λέω, παιδιά, ψυχραιμία. Δηλαδή, αυτό που λέμε συνέχεια. Δύσκολος χειμώνας. Δύσκολος χειμώνας. Με τον τρελαίνει τον άλλον. Ναι, πείτε τα. Ναι, πείτε τα. Όλο στόπερ, λέμε, παιδιά. Και εμείς λέμε άκυρο, άκυρο, λοιπόν, άκυρο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάει καλύτερη η κατάσταση. Να, τώρα αυτό. Εγώ λέω να κάνω το σταυρό μου. Μπράβο που πήρε η Ευρώπη την απόφαση. 33, μωρέ 133 να τους βάλει στα δηληστήρια φορολογία για να μπορέσει να μπει επιδότηση στην Αγγλία. Είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι πετρέλαιο απλό. Γιατί ακούστηκε ότι θα πάρουν, λέει, την επιδότηση από το πετρέλαιο στην Αγγλία. Αχ, δεν μπορώ, άμα κοίταξα. Τι λες τώρα? Εδώ πόσος κόσμος έχει επενδύσει και έχει πάρει πετρελαιοκίνητα? Και το 90% είναι επαγγελματίες. Καθόλου, γιατί σας αγχώνω? Γι' αυτό γίνεται ο αγώνας αυτός, να μείνει επιδότηση στα 15 λεπτά, για να μην πάει 2 ευρώ το πετρέλαιο. Ναι. Γίνεται αγώνας. Αυτό το ακούω, το 2 ευρώ το πετρέλαιο, να μην πάει. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή πάει μία ή άλλη. Βενζίνη με πετρέλαιο. Αν πώς το βλέπετε εσείς, πώς το μαντεύετε, θα φτάσουμε να μην γίνει? Εγώ να πω κάτι. Δεν είμαι μάντισσα. Δεν μπορείτε. Όχι. Και αυτοί που κάνουν προβλέψεις την πατάνε. Εγώ τι λέω? Έχω τα τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή είναι πτωτικά. Καλά πάμε, επί του παρόντος. Δεν είχαμε κάτι θρύλερ το καλοκαίρι που λέγανε θα φτάσει τη τιμή Brent το βαρέλι το 40, 200 δολάρια. Μας τρελάνανε. Όχι, σιγά σιγά. Γιατί και όλοι αυτοί που κάνουν όλο αυτό το πανικό,
κάτι θέλουν από πίσω. Άρα να είμαστε λίγο ήρεμοι. Ναι, τα για το χειμώνα, μην τρελαθούμε τελείως. Όχι. Και εμάς εχθές μας λέγανε πολλά φώτα το πλατό. Έχετε κάψει όσο ηλεκτρικό σας αναλογεί. Καταρχάς, έχετε αυτά τα άσπρα τα φωτιστικά. Πείτε, δεν είναι ωραία. Οι καλείστε κούκλες. Να σας πω τι θυμάμαι. Θυμάμαι αυτά που πετάνε, πώς τα λέτε, τα αερόστατα. Ναι. Τα οποία δίνουν μια κίνηση προς τα πάνω. Εγώ έχω πετάξει με αερόστατο προς τα πάνω. Καπαδοκία. Μόνοι σας, με ποιον. Όχι, με παρέα. Μεγάλη. Μεγάλη παρέα. Και έλεγα, δεν ανεβαίνω, δεν ανεβαίνω. Πρέπει να ανέβα. Ανέβηκα, δεν θα το ξεχάσω. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Είναι μαγικό. Πώς τα προλαβαίνετε όλα, δηλαδή, είστε πρόεδρος, είστε δημοτική σύμβουλο στο Φάληρο. Χαιρετισμού στο Φάληρο. Πολύ ωραία περιοχή. Είμαστε ωραία. Πώς να το κρύψω μανά. Είστε και γιαγιά. Είμαι και γιαγιά. Πώς τα προλαβαίνετε. Έχω ένα εγγονό, τα προλαβαίνω με πολύ αγάπη. Είμαι σε πολλές επιτροπές, με έχει εμπιστευτεί ο Δήμαρχος και είμαι σε πολλές επιτροπές και είμαι η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Παλαιού Φαλήρου. Δύο φορές Βρυξέλλες, πρέσβυρα της Ελλάδος, μίλησα για την κακοποίηση. Κακοποίηση, όχι αστεία. Πάντως σας έχουν, είστε πολύ καλοί φίλοι. Είμαι. Και οι γυναίκες πρέπει να σας ζητάνε συμβουλές, ναι, να σας λένε να ανοίγονται. Γιατί όταν κάνεις μία συνεδρία, αυτό που χρειάζεται είναι ο θεραπευόμενος να σε εμπιστευτεί. Α, κάνετε ακόμα συνεδρίες. Βεβαίως κάνω. Θα σταματήσω. Κάνετε και συνεδρίες. Βεβαίως. Και άμα τύχει κάτι στον κλάδο, εκείνο θεραπευόμενο σε κρίση. Τηλέφωνο, μετά. Τώρα έχω συνεδρία. Σωστό. Προηγείται συνεδρία. Αλλά και σε προσωπικές σχέσεις θέλω να πω. Είστε ένας άνθρωπος που φαίνεστε ότι δίνετε πράγματα. Δίνε. Ανοίγεστε, ανοίγονται. Είναι δοτική, αλλά έχω και όρια. Τι λάθος κάνουν οι γυναίκες, πιστεύετε, και ζορίζονται. Και τι πατάνε. Mm. Δεν σέβονται τα όρια τους. Ή δεν έχουν όρια. Και να πω και κάτι άλλο. Ζητάμε από τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή και να ζητήσουν βοήθεια. Πώς θα το κάνει αυτό το θύμα, όταν αυτό που υφίσταται, ένα κομμάτι της πιστεύει ότι της αξίζει. Γιατί δεν έχει αυτοπεποίθηση. Άρα τι λέμε εμείς οι ειδικοί. Γιατί έχει μεγαλώσει ενοχικά. Γιατί μεγάλωσε σε ένα σπιτικό που υπήρχε βία. Και λέμε, σε ένα σπιτικό που υπάρχει βία, η θύμα θα γίνει η θήτης. Και θήτης γίνεται για να προλάβει το άτομο τη δικιά του κακοποίηση. Βρίσκει ένα άτομο που είναι πιο χαμηλό από αυτό και λέει, εγώ θα το κακοποιήσω για να μην προλάβεις εσύ. Άρα πότε σπάει ο κύκλος, όταν βρεθεί κάποιος σοφός και πει, «Οπ, παίρνω αυτό το παιδί, το πάω σε έναν ειδικό», γιατί δεν πάει στον ειδικό ο τρελός που λένε εδώ στην Ελλάδα, «Έχουμε ακόμα θέμα». Όχι. Πας για να μιλήσεις, πας για να το επικοινωνήσεις. Άμα ξεφύγεις, πας στον ψυχοθεραπευτή. Και όχι μόνο. Πας μετά στον ψυχίατρο και παίρνεις φάρμακα. Ένα παιδί που μεγαλώνει, όπως λέτε, σε ένα βίαιο περιβάλλον, δηλαδή και ο θήτης είναι ακριβώς ένα τέτοιο θύμα. Ανακυκλώνεται η βία. Ναι. Μπορεί να είναι θύμα σε μία σχέση και να είναι θήτης στην επόμενη. Πολύ σωστά. Δηλαδή, εναλλάσσονται οι ρόλοι. Εναλλάσσονται οι ρόλοι. Βλέπετε το θύμα, μετά γίνεται θήτης. Και ξανά θήμα. Και είναι ένα φαύλο. Εσείς έχετε κύκλος. Κόρη ή γιο. Και από τα δύο. Α, τα μεγαλώσετε με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Γι' αυτό ο γιος μου λέει η κόρη μου, μαμά, σαν τον αδελφό μου πρέπει να βρει κανέναν άντρα. Γιατί από μικρός μεγάλωσε σε ένα σπιτικό που έλεγε τι είπα, να πει ο άντρας δεν θα κάνει δουλειές και θα πλώσουμε τα ρούχα και θα βάλουμε χεράκι στο φαγητό. Ο γιος είναι παντρεμένος. Βεβαίως, αυτός έχει το μικρό. Πολύ τυχερή η νύφη. Η νύφη πολύ τυχερή. Η Λιάννα είσαι τυχερή και το ξέρεις. Ναι, ναι, η Λιάννα το λέμε κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που ακούμε πραγματικά να το εκτιμάς που το έχεις, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί ξέρει ότι οι ρόλοι μοιράζονται. Δεν μπορεί να έχουμε τη γυναίκα να δουλεύει και ο άντρας να είναι στο παλιό κομμάτι. Γι' αυτό λέω σαν ειδικός ότι πρέπει να μπει ο ψυχολόγος στα σχολεία, αλλά από τον υπηαγωγείο, για να αλλάξουν τα στερεότυπα. Τι σημαίνει άντρας, τι σημαίνει γυναίκα, και εμείς οι μαμάδες, τα αγόρια μας που μεγαλώνουμε, να τα μεγαλώσουμε με σεβασμό και αγάπη για τη γυναίκα. Και με σεβασμό για μας, γιατί για πάνω απ' όλα. Αν εμείς στο το σπίτι, πάνω απ' όλα. Υπάρχει μια σχέση με έναν άντρα που βλέπει το παιδί. Εσείς όχι μόνο αυτό. Είστε παντρεμένοι. Βεβαίως. Ακόμα. Ακόμα. Σπάνιο, γι' αυτό το ρωτάω. Μπράβο. Παντρεμένοι. Με τον ίδιο άνθρωπο. Πώς το καταφέρατε αυτό. Να πω κάτι. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος, μαθαίνει ο ένας τον άλλον και ο εγωισμός πάει πίσω. Η αυτογνωσία μας βοηθάει. Καμιά φορά λένε, δεν πάει καλά η σχέση και βρίσκω ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Δες τι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση που έχεις. Βρες τα με τον εαυτό σου και μετά προχώρα στο ρήγμα. Ή βρες άλλονε. Πάντα το τρίτο πρόσωπο βρίσκει μια τρύπα και μπαίνει και το κατηγορούνε. Αδίκως. Αλλά δεν είναι η λύση. Η λύση είναι, δεν πάει καλά αυτή η σχέση. Τι θέλω. Μήπως θέλω ανεξαρτησία.
θεωρώ ότι ο άλλος με καταπιέζει, γιατί στην άλλη σχέση θα έχω ελευθερία, το ίδιο πράγμα θα βιώσω. Όταν σας δεν ζηλεύει που είστε σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, που είστε εσείς όλοι βενζιλοπόλες, που όσο να είναι, τόσοι άντρες εκεί. Ζηλεύει τόσο όσο. Τι να κάνει. Α, τόσο όσο δεν είναι και. Να σας πω κάτι, να γελάσουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον είχα φέρει τον άνθρωπο στα ωριά του. Πάει στη μαμά μου λοιπόν, στην πεθερά του που την αγαπούσε πάρα πολύ, είχαν πολύ ωραία σχέση. Πέθανε η μαμά μου, πιο σχολέστε εκεί που είναι. Τη λέει, βρε μαμά, τι θα κάνω εγώ με τη Μαρία. Και του λέει, παιδί, όταν ήταν 4 ετών, εγώ δεν μπορούσα να την κάνω καλά. Θα την κάνει τώρα που είναι 40, ξέχνα το. Mm-hmm. Το πήρα απόφαση. Αυτό είναι. Εντάξει, και έτσι βρήκατε. Μια είναι αυτό που λέει, το μουρνέλο δεν μ' αρέσει, κλείστε μύτη σου και πιέστε, αυτό είναι. Κυρία Ζάγκα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια σχέση εδώ πιο φιλική. Σας θέλω να άρχεστε συχνά, να σας βλέπω, να σας ακούω. Κι εγώ. Μ' αρέσετε. Είστε ωραία παρέα. Ευχαριστούμε. Αλλά θα έχουμε τα αγόρια πιο δυναμικά. Θα δείτε την επόμενη φορά. Με μελετάτε. Την επόμενη. Κανονίστε αγόρια, έτσι. Μην με ντροπιάζετε. Την επόμενη φορά. Power Rangers. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε γεροί και δυνατοί. Και πρώτα την ψυχή σας και μετά το σώμα. Γιατί αρρωσταίνει η ψυχή και μετά αρρωσταίνει το σώμα. Γι' αυτό έχουμε πολλά ψυχοσωματικά. Καλά τα λέτε. Ζαλάδες, ημικρανίες. Αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε την άλλη φορά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Πολλά θέματα έχουμε να ανοίξουμε. Ξέρετε πόσα θέματα. Οδηγίες για τους γονείς. Μην σας πάρει άλλος. Κανένας. Εμείς την έχουμε τη Ζάγκα. Μην σας δω άλλο. Θα έρθω να καθαρίσω. Προσέξτε.